Αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη από τις ακτές Λιβύης, με τους μετανάστες να αγγίζουν τους 3.200 από τις αρχές του χρόνου, ενώ μεγάλη είναι η πίεση και στο Ανατολικό Αιγαίο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χθες εντοπίστηκαν 51 άτομα σε παραλία στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερούσιων, μεταξύ των οποίων 4 γυναίκες και 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας 2 έως 11 ετών. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά ξεκινούν και πάλι το ταξίδι της ελπίδας, σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες, οπότε η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες, ενώ δεκάδες χιλιάδες μετανάστες περιμένουν να μετακινηθούν από τις ακτές Λιβύης, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν λιμενικοί. Είναι μετά από αρκετό καιρό ένα σκάφος το οποίο φτάνει, που έχει μέσα και οικογένειες. Όλο το προηγούμενο διάστημα, να πούμε ότι περίπου το 95% οι άνθρωποι που φτάνουν στη χώρα μας είναι από 12 ετών ως 40 ετών και είναι το 95% άνδρες. Θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές με το γεγονός της κλιμάκωσης που συμβαίνει αυτή στη Μέση Ανατολή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πλέον αυτό έχει εδραιωθεί και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα είναι περίπου στις 3.200 άνθρωποι που έχουν φτάσει στο νησί της Κρήτης. Κατά δήλωση αυτών των ανθρώπων που ανακρίνονται, συζητάνε ότι υπάρχουν κάτω περίπου στις 15.000 με 20.000 άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά ο πρώτος σταθμός που φτάνουν στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Πρόκειται για μετανάστες από τη Συρία, το Σουδάν και την Αίγυπτο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον χώρο του παλιού ΚΤΕΛ στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου και φιλοξενούνται, ενώ αύριο αναμένεται να μεταφερθούν σε δομή στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ως διακινητές των μεταναστών 3 νεαροί από το Σουδάν, ηλικίας 17, 18 και 21 ετών, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα Ηρακλείου. Ζητάμε, που είναι το βασικότερο απ' όλα, η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, να ενισχύσει με προσωπικό τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα της Νότιας Κρήτης. Στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και Λιμενική τονίζουν την ανάγκη να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, καθώς το κτίριο του παλιού ΚΤΕΛ, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες, θα μεταστεγαστεί ο νέος φορέας, το Λιμενικό Ταμείο, μετά και την εγκατάσταση του νέου επενδυτή, στο λιμάνι του Ηρακλείου την επόμενη εβδομάδα.